Τώρα δεν παρατάς σιγά σιγά την πολιτική να γυρίσεις στη δημοσιογραφία, να έρθεις εδώ να κάνουμε ωραίες εκπομπές. Μα είναι βέβαιο. Πρέπει να έρθεις στο Real FM. Είναι βέβαιο ότι θα σε έχω καλέσει δημοσίως. Είναι βέβαιο. Πώς όμως να σου πω. Να ενταχθείς. Θα έρθω. Στο αληθινό ραδιόφωνο. Ναι, και κάτι άλλο όμως, έτσι. Και εγώ σε έχω καλέσει δημοσίως. Ναι. Μην πεις τώρα, μην αρχίσεις να φωνάζεις. Είσαι από τα πρόσωπα που κάποια στιγμή θα κληθούν, θα προσληφθούν. Από την ιστορία, ας πούμε. Ναι, δηλαδή, καλά. Θα προσληφθείς. Με κατάλαβες, θες, δεν θες. Έχω κληθεί στο από χώρο την ιστορία. Του κέντρου. Εγώ έχω προσκληθεί ναι. Και αυτή τη στιγμή επιτελώ το ρόλο για τον οποίο προσκλήθηκα, στιγμή, δηλαδή ηγεσία. Δημοσιογραφώ. Και είμαι χρήσιμος και στην κοινωνία έτσι. Και στους συμπολίτες μου. Εγώ, ενώ εσύ, εγώ τώρα κάνω πολιτική. Εσύ θες να με κάνεις υπάλληλο. Όχι, να μπω, να μπω στο χώρο στον ηγέτη, οποίο δεν κάνουν πολιτική, όχι, δηλαδή στο όχι. χώρο της πολιτικής. Η κρίση αναδεικνύει ένα θεμελιώδη ζήτημα, πολιτικό ζήτημα, όχι τεχνοκρατικό. Ζήτημα ηγεσίας. Ηγέτης γίνεσαι, φίλε, όταν το εσωτερικό σου κάλεσμα συγχρονίζεται με το κάλεσμα της ιστορίας. Ηγέτης γίνεσαι όταν έχεις ένα πρόγραμμα το οποίο μπορείς να το μεταστοιχιώσεις, να το μεταβολείς στο συναισθηματικό, ηθικό, βιωματικό. Ναι, αλλά δεν θέλουμε υπόβαθρο όλοι να της ψυχής ηγέτες. Του λαού. Λοιπόν, ήδη είσαι ηγέτης, τι κάνεις εδώ πέρα. Αυτό που κάνεις, κάνεις μια ηγετική λειτουργία. Γιατί εσύ ήρθες να καταστρέψεις και αυτό που όχι, κάνω εδώ. Όχι, θέλω να το μετά. να το κάνει μετάσταση, ας πούμε, δημιουργική. Λοιπόν, ευχαριστώ τον Μίμη Ανδρουλάκη που ήταν σήμερα όλες. Μαζί μας. Έτσι κάνουν όλες το βιβλίο του. Είναι ο τίτλος.